θα έχουν τη βοήθειά μας, εννοείται, αμέσως τη βοήθεια, ό,τι χρειαστούν. Τους, και μάλιστα κάτσαμε εκείνη την ώρα το βράδυ για να τους πούμε όλα τα προβλήματα. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση είμαστε καλά. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει. Η μελέτη θα παράξει, ο σκοπός είναι να παράξει κάποιες ενέργειες, δράσεις, έργα, τα οποία είναι εν δυνάμει κλιματοδοτήσιμα από το ΕΣΠΑ. Έτσι. Εμείς έχουμε σκοπό, δηλαδή, αυτές... Έχουμε ξεκινήσει ήδη συναντήσεις με όλους τους φορείς διαχείρισης των οικοσυστημάτων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια συνάντηση δουλειά εργασία για να υπάρχει ένα γενικότερο αναπτυξιακό συμβολισμό, να μην λειτουργούμε αποσπασματικά και μπορούμε να το ομογενοποιήσουμε όλα αυτά τα οικοσυστήματα που είναι εξαιρετικά. Είναι ίσως το καλύτερο στην Ελλάδα ευρωπαϊκό σύμβλεγμα οικοσυστημάτων, όπου θα πρέπει να το αναδείξουμε. Βλέπω ότι υπάρχει πλέον και ένα καλό ανθρώπινο δυναμικό. Η παρουσία που είναι υψηλού επίπεδου, έχουμε προσπαθήσει να του προσδώσουμε μια αναγνωρισιμότητα πανελλαδική και γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε εδώ, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις προτάσεις που βγάλει στο ΙΠΕΚΑ, κυρίως το επιχειρησιακό πρόγραμμα υπερά ο φορέας διαχείρισης και παράλληλα να προχωρήσουμε και σε κάποια ερευνητικά προγράμματα, στοχεύοντας, επαναλαμβάνω, να αυτός ο χώρος εδώ, αυτό το οικοσύστημα να προσδώσει προσθέτει μια αξία στην γενικότερη αναπτυξιακή συμπεριφορά και στην τοπική οικονομία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τα οικοσυστήματα της περιοχής είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Σαφέστατα. Έχω δώσει πολλές φορές ότι παγκόσμια αυτό το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι το περιβαλλοντικό. Είναι το περιβάλλον που έχει σχέση με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Η παρουσία λοιπόν αυτών των οικοσυστημάτων δεν πρέπει να τη βλέπουμε ως κάτι, ως κατάρα. Θεωρώ ότι μπορεί να προσδώσει προσθέτουμε μια αξία στην περιοχή, αλλά θα πρέπει όμως να κάνουμε πολλά ακόμη βήματα, να τα αναδείξουμε και όπως είπα να τις προσδώσουμε και την ταυτότητα την οποία πρέπει να έχουμε. Το κύριο αντικείμενο ήταν αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχουν στις κλιμοθάλασσες με τους κορμοράνους. Οι κορμοράνοι είναι ψαροφάγα πια, έρχονται αποκλειστικά με ψάρια και έτσι οι ψαράδες έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής τους. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ίσως και η μισή παραγωγή χάνεται από αυτά τα πουλιά που κατά χιλιάδες τώρα έρχονται στην περιοχή από τις βόρειες χώρες για να ξεχειμονιάσουν. Συζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισης, κάναμε κάποιες προτάσεις στην περιφέρεια. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με το σκέπασμα των χυμαδιών που έχουν οι ψαράδες και οι ψάρια. Μιλάμε για κανάλια όπου το χειμώνα τα ψάρια προστατεύονται από το κρύο. Αυτό θα γίνει με κάποια χρηματοδότηση από το ΕΠΑΛ, θα προσπαθήσουμε να δούμε εκεί να εντάξουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Παράλληλα, η περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει ένα μικρό πρόγραμμα για να τεκμηριώσουμε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τον αριθμό, την επιβάρυνση, τις λύσεις που μπορούν να υπάρξουν. Και μαζί με αυτή τη δράση θα εκπαιδεύουμε τους ψαράδες για το πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα πουλιά από τις επιθέσεις που κάνουν στα ψάρια που έχουν στα χυμαδιά τους. Και παράλληλα θα προσπαθήσουμε και το θέμα των αποζημιώσεων, γιατί αυτές οι ζημιές που γίνονται από αυτά τα είδη, κανονικά σύμφωνα με τον νόμο 16.586, έπρεπε οι ψαράδες να αποζημιώνονται για τις ζημιές αυτές. Για την Ισμαρίδα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα που τρέχει, το ΕΟΧΡΟ Δόψης λέγεται ο τίτλος του, και ο σκοπός του είναι η προβολή και η αξιοποίηση της Ισμαρίδας περιβαλλοντικά, οικοτουριστικά, μαζί με τις κλιμοθάλασσες που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι αυτή τη στιγμή εκείνη η περιοχή οικοτουριστικά, ας πούμε, υπομαθισμένη και έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μόνο να πω ότι στην Πτελέ έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό φοινικόπτερων φλαμίγκων στην περιοχή. Θέλουμε λοιπόν να προβάλλουμε όλο αυτό το σύστημα και αυτό θα το κάνουμε με δύο τρόπους. Τον πρώτο και βασικότερο να ενημερώσουμε τους επισκέπτες με πινακίδες, δηλαδή πινακίδες κατεύθυνσης, πώς μπορούν να πάνε σε διάφορα σημεία, ενημερωτικές πινακίδες του τι έχουμε στο κάθε σημείο που βρισκόμαστε και πινακίδες θέσεις όπου εξηγούν χαρακτηριστικά του συστήματος. Επίσης, ετοιμάζουμε ενημερωτικό υλικό που θα είναι είτε φυλάδια είτε θα δούμε κάποιο μικρό τεύχος βιβλίο με όλα τα είδη αυτού του οικοσυστήματος για να γνωρίσουμε από κοντά ποια είναι τα πουλιά, ποια είναι τα ψάρια, αυτά που αξίζουν, αυτά που πρέπει να προστατευτούν και αυτά στη συνέχεια να τα προβάλλουμε στον τοπικό πληθυσμό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ξέρουμε επίσης ότι έχουμε στην Θράκη τη μοναδική λίμνη γλυκού νερού. Η Ισμαρίδα είναι η μοναδική λίμνη γλυκού νερού που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θράκη.